Συνεχίζουμε με το μέρος δεύτερον. Συμμετέχει στα ηφτάρια εορτές των νομοθενών και διαμένει αδεός και ασυστόλος κατά δήλωσή του το Άγιο και Ιερό Κοράνιο. Σιωπά. Σιωπή σημαίνει συνενοχή στις αντιχριστιανικές αντορφόδοξες δηλώσεις και πράξεις του και Επισκόπου Αμερικής ερετίζοντος ερπιδοφόρου θα αναφέρουμε. Πρώτον, την πανθρησκιακού περιεχομένου δήλωση. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μυριάδε μονοπάτια, θρησκείε, που οδηγούν στην κορυφή του βουνού, γι' αυτό η εξίσωση μια θρησκεία είναι προκατάληψη. Δεύτερον, την υπεδήλωση του ιερού μυστηρίου του βαφτίσματο, νηπίων, με τη συμμετοχή σε αυτό ανήθικου, ομοφυλόφιλου, κίνεδων, αρσενοκητών του τάχα Τζευγαριού και των θετών τάχα γονέων με την ενθάρρησή του στη συνέχιση του νοσηλού και του συνειδητά βράχτινου τρόπου ζωής των. Συμβουλεύει τον Πατριάρχη Μόσχας να παρεμπηθεί από το θρόνο του για να μην ευλογήσει τα όπλα των Ρώσων, ενώ ο ίδιος ευλογεί την πολεμική επιχείρηση κλάδος ελέας των Τούρκων εναντίον των Κούρδων, των Κούρδων και Σύρων διχάζει την Ορθοδοξία, δεν τον ενδιαφέρει η ενότητα του Ορθοδόξου κόσμου και από κοινού διάδοση του Ευαγγελίου, όπως κατά δήλωσή του είπε, θύμωσαν και έκοψαν την κοινωνία με το οικονομικό πατριαρχείο, έβγαλαν το όνομά μου από τα λίσπιχα και δεν με Θα έλεγα σκασίλα μου, ειδού η νέα εκκλησιολογία του κυρίου Βαρθοδομέου, τα ίδια ισχύουν και για όποιον άλλο οικουμενιστή προκαθήμενο των 14 Ορθοδόξων Εκκλησιών. Στην Ορθοδοξία όλοι οι επίσκοποι είναι ισότιμοι και δεν υπάρχουν κανένα είδου προνόμια, ούτε μονοκρατία, διότι ισχύει η συνοδικότητα και η συνέργεια. Αυτό βασίζεται και προκύπτει αμέσως εκ το ότι ο κύριο ημών Ισού Χριστό δεν πρόκρινε κάποιον μαθητή του σε κανένα θέμα. Και οι Άγιοι Απόστολοι υπάρχουν στη Σύνοδο των Αποστόλων, χωρί καμία εξαίρεση. Ούτε των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Πράξει Αποστόλων, κεφάλαιο ΙΠΑ, στίχο 14 και κεφάλαιο ΙΟΤΑ ΓΑΜΑ, στίχο 2-5. Επίση, ισχύει ο ιερό Αποστολικό Κανόνα Λάμβα Βέντα, 34ο. Ο πρώτο τη συλλάξεω αποφασίζει σε συμφωνία με τους του συνεπισκόπου του και οι επίσκοποι σε ομόνια και συμφωνία με τον πρώτο. Ο κύριος Βαθονομέος όμως εξεδίωξε πάλε και επεσχάτων, πλήθος επισκόπων με συνοπτικές διαδικασίες και ταχύτητα. Η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο επανέλαβε την απόφαση τη δεύτερη Οικουμενική Συνόδου, που απέδωσε τα ίσα πρεσβεία τιμή στον Επίσκοπο Κωνσταντινούπολο με τον τη κατά τον μεγάλο κανονολόγο Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη. Τα πρεσβεία τιμή σημαίνουν την τάξη απόδοση τη τιμή, αφού όλοι οι επίσκοποι είναι ισότιμοι και δεν μπορεί να υπάρξει, να υπάρχει διάκριση για λόγου καταγωγή, ή τόπου, πόλεμο και θρόνου. Το έκριτον αφορά τους, στους κληρικούς της τοπικής εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως και τίποτα παραπάνω. Οι κατακτητέ Οθωμανοί Τούρκοι έδωσαν στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολο τον τίτλο Μιλιέτ Μπασί, αρχηγό του γένου των κατακτημένων Ορθοδόξων λαών, μαζί με η διοικητική μέρημα. Από του Σουτάνου τη Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι τα προνόμια που επικαλούνται το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολο και η, φι, η φιλοπατριαρχική κύκλη. Αυτά τα προνόμια αποτελούν απολυθώματα παροχημένης εποχής, κατάλληλα μόνον για ιστορική μελέτη. Ωστόσο όμως, ο κύριος Βαρθολομέος τα αναπολύει όταν αποκαλεί ξεβράκου τους, τους επαναστατημένους Έλληνες του 1821, οι οποίοι διετάραξαν την υπέροχη συνδύωση των Οθωμανών Τούρκων και Ελλήνων, ενώ δεν χάνει την ευκαιρία να εκφράσει τη χαρά του κατά την ειτή του στην οικία μουσείο του Μουσταφά Κεμάλ, ευχόμενος μάλιστα ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Άκουσο. Είναι ξεκάθαρο ότι μη υφισταμένων προνομίων και εκρήτου δεν επιτρέπεται καμία επέμβαση και εισπήρηση σε άλλη ανεξάρτητη τοπική εκκλησία. Δεν θεραπεύεται σαν κανένα κανένας είδους πρόβλημα σχίσμα, αίρεση κτλ. Αντιθέτω, δημιουργούνται δυσθεράτευτε ή και ανίκεστε παρενέργειε και βλάβε. Στην περίπτωση τη Μητροπόλεω Ουκρανία, τα προβλήματα και τα σχίσματα που προκάλεσαν οι αμετανόητοι λύθηκαν με το κανονικό ανάθεμα των υπετίων από το Πατριαρχείο Μόσχα. Ενώ το πρόβλημα στην Ουκρανία είχε, είχε μυθεί ο κύριος Μπαρθολομέος με την υπόθαρση των παγκοσμιοποιητών νεοτακτητών, εισπήρησε αντικανονικά στη Μητρόπολη και την τοπική εκκλησία και ξαναδημιούργησε μεγαλύτερα προβλήματα αναζωπηρώνοντας τα μίση και τις εφήμιες διχόνιες στον ήδη συγχυσμένο λαό. Η ψευδοεκκλησία του ψευδοεπισκόπου και σχηματοαιρετικού επιφανείου ελέγχει με την κυβερνητική βία, το 5% του πληρώματο τη πολύπαθη Ουκρανία, σε αντιπαράθεση με την μείζωνα πλειοψηφία του νόμιμου Μητροπολίτου Κέβου, κυρίου Γονούφριου, κοινωνία προκάλυπτα με του Ουνίτε βάσει πιλωτικού προγράμματο για πλήρη κοινωνία σε κοντινό μέλλον. Με αυτόν τον ψευδοεπίσκοπο, συλλειτούργησαν πρόσφατα. Οι Πατριάρχε Βαρθολομαίο, αρχιεπίσκοπο Ιερώνημο και άλλοι, στην ίσο φάση τη 5η Αυγούστου Σεπτεμβρίου του 2022. Όλα όσα έπραξε ο Πάπα τη Ανατολή Βαρθολομαίο στην Ουκρανία, στα Σκόπια και αλλού είναι άκυρα και ανυπόστατα και έγιναν για τα γεωπολιτικά θρησκευτικά συμφέροντα των παγκοσμιοποιητών νεοεποχητών, εποχητών. Φίλος στον οποίων, κατά δήλωσή του είναι και ο Βαρθολομέος. Για όλα αυτά και πολλά άλλα, ο Βαρθολομέος είναι υπόλογος και υπόδικος στη μέλουσα να συνέλθει η Κανονική Οικονομική Σύνοδο, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να λύσει τα μίζωνα προβλήματα των τοπικών Ορθοδόξων Εθνικιών, όπως απέδειξε η εκκλησιαστική ιστορία, σύμφωνα με την πρόταση του αρχιεπισκόπου Αρδανία κ. Αναστασίου περί σύγκληση πανορθόδοξου συνόδου για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματο. Α αγρυπνούμε και α προσευχόμαστε για το καλό τη φίλη Ορθοδοξία, όλων των Ορθοδόξων και απανταχού συνανθρώπων μα, ότι εμένε πιστολέ, τη και ισχυρέ η δε παρουσία του σώματος ασθενής και ο λόγος εξουθενημένος β προς κορυφίους κεφάλαιων γ στίχος 10 έως 11 Αμήν Αγιορείτες και νιώτες πατέρες τέλος και το Θεοδόξα Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε Θεού ελέησον με τον αμαρτωλόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε ελέησον με τον ομαρτωλόν. Υπεραγία Θεοτόκε και σώσον μας. Υπεραγία Θεοτόκε και σώσον μας. Υπεραγία Θεοτόκε και σώσον μας. Αμήν.